Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα και καλό μήνα. Και απέναντι σε αυτή τη γυναίκα που μόλις παρακολουθήσατε, κύριε Υπουργέ, το κράτος δεν μπόρεσε να βρει μία αίθουσα για να εκδικαστεί η υπόθεση. Πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, τώρα προφανώς δεν μπορεί κανείς να δικαιολογήσει κάτι το οποίο δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, εγώ επικοινώνησα χθες με τον Υπουργό Δικαιοσύνης όταν το έμαθα το περιστατικό. Προκειμένου να καταλάβω για ποιο λόγο δεν καταφέραμε από πλευράς δικαιοσύνης, από πλευράς εισαγγελίας, να λύσουμε αυτό το θέμα. Βαστώς, άκουσα μια εξήγηση η οποία, να το πω, κυρίως αναφέρεται στο ότι από τη στιγμή που είχαν γίνει οι κλητεύσεις, δεν θέλανε να διακινδυνεύσουν έναν νέο κύκλο κλητεύσεων προκειμένου να αλλάξει η αίθουσα. Mm-hmm. Αυτό εξηγεί βεβαίως και σε ένα σημείο μπορεί να πει κανένας ότι αυτή η απόφαση ήταν σωστή. Διότι όταν έχεις να κλητεύσεις τόσους πολλούς κατηγορουμένους, τόσους πολλούς πολιτικούς ανάγοντες και τόσους πολλούς μάρτυρες, προφανώς έχεις πάντα μια ανησυχία ότι μια λάθος κλήτευση μπορεί να συμπαρασύρει τη δίκη και να την καθυστερήσει. Επειδή λοιπόν οι κλητεύσεις είχαν γίνει ορθώς, προτίμησα να πάνε σε μια διαδικασία αναβολή και να μην διακινδυνεύσουν μια νέα διαδικασία, ένα νέο γύρο κλητεύσεων με τον κίνδυνο του σφάλματος. Και να δώσουν μια αναβολή που πλέον θα πάνε οι άνθρωποι στη σωστή τους αίθουσα. Ναι. Αυτό εξηγεί την επιλογή του γιατί επέλεξαν να μην κάνουν εγκαίρως ένα νέο κύκλο κλητεύσεων. Δεν εξηγεί την επιλογή γιατί καταρχήν δεν είχε βρεθεί η σωστή αίθουσα, ώστε να μην χρειάζεται να μπούμε στον προβληματισμό των κλητεύσεων. Ως προς το πρώτο είναι προφανής η αβελτηρία και το σφάλμα το οποίο έχει γίνει στο σύστημα δικαιοσύνης στην επιλογή της αίθουσας. Πάντως, θέλω να ελπίζω ότι αυτή η ταλαιπωρία που υπήρξε στην εκκίνηση της δίκης δεν θα επαναληφθεί και τώρα έχει βρεθεί η αίθουσα και θα προχωρήσει η δίκη κανονικά. Μάλιστα. Επικαλούμενοι πάλι τη νομική σας ιδιότητα, απλά για να κλείσουμε το θέμα με το μάτι, αυτό που ρώτησες και εσύ, Χρήστο, περί παραγραφής. Αν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι προφανώς έχουν γίνει οι κλητεύσεις και ενδεχομένως και αυτό που ανησυχούσατε, δηλαδή αν έχουμε εδώ τις επιδόσεις των κλητηρίων, των σφισμάτων ή του εμβουλεύματος, συμπασβητός, και αν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, έχει διακοπεί η παραγραφή ή πενταετής για τα πλημμυρίσματα, γιατί αυτό συζητάμε τώρα, και έχουμε πάει στην οκταετή παραγραφή. Μια είναι το 5-3. Επομένως, θα έλεγα ότι ένας από τους λόγους που καταλαβαίνω ότι δεν επιθυμούσε η εισαγγελία και η δίκηση του πρωτοδικείου να καθυστερήσει να μπει σε διαδικασία νέων κλητεύσεων ήταν το θέμα της παραγραφής. Και αυτή η αγωνία. Μάλιστα. Ήταν και αυτή η αγωνία. Σου λέει, έχουμε κάνει τις κλητεύσεις, μας έχει διακοπεί η παραγραφή, έχουμε πάει στην οκταετία. Μην πάμε να το ξαναξεκινήσουμε τώρα. Κύριε Υπουργέ. Ακυρώνοντας την κλήτευση δηλαδή και πηγαίνοντας σε μια καινούργια διαδικασία. Καινούργια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επειδή νομικός είστε και έγκριτος νομικός, δικαιολογείται άγνοια νόμου από νομικό? Αναφέρομαι στον κύριο Πάτση. Δεν δικαιολογείται από οποιονδήποτε. Όχι, λέω, γιατί αν δικαιολογείται από το νομικό, να δηλώσουμε όλοι άγνοια νόμου σε οποιοδήποτε θέμα. Εμείς που δεν είμαστε και νομικοί. Ναι. Σωστά, σωστά.